Ναι, έχει προκύψει ένα ζήτημα με την ειδική αγωγή. Το δώσαμε και στη συνέντευξή του, το γράψαμε και στην ανακοίνωσή μας. Υπάρχει προσπάθεια από το Υπουργείο με μια νέα κατάπτυστη εγκύκλιο να στηβάξει τα παιδιά της παράλληλης στήριξης, της εξατομικευμένης παράλληλης στήριξης, που σημαίνει ένα παιδί ανά έναν εκπαιδευτικό, να τα στηβάξει ώστε να γλιτώσει θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα σχολείο, για παράδειγμα, που έχουμε 5 παιδιά παράλληλης στήριξης, αντίστοιχα θα έπρεπε να έχουμε και τους εκπαιδευτικούς τους. Ωραία, αν τα βάλουμε τα 5 σε ένα τμήμα, γλιτώνουμε κάποιες θέσεις εργασίας. Είναι απαράδεκτο. Το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης αφορά, είναι φτιαγμένο έτσι ώστε το κάθε παιδί να έχει τον εκπαιδευτικό του. Άρα ξελουρίζεται ουσιαστικά η παράλληλη στήριξη με αυτόν τον τρόπο.